Καλωσορίζω τον πρόεδρο του Λαϊκού Ασφαλού Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη. Έχουμε δίπλα μας και την Ευρωβουλευτή, το κορίτσι το δικό μας, της Φλόρεν και της Πελομαΐδας, την Πάτρα της Τριανταφυλλίδου. Και το λόγο θα ξεκινήσει από την Κλεοπάτρα και μετά ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που μας έκανε την τιμή να είναι στην πόλη μας στη Φλόρινα. Δίνουμε τον αγώνα μας για εν όψη των ευρωεκλογών, για μια Ευρώπη των εθνών και όχι για μια Ευρώπη των τραπεζών. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να υπερασπιστούμε τεχνικά μας συμφέροντα. Και δίνω τον λόγο τώρα στον πρόεδρό μας, τον κύριο Καρατζαφέρη. Βέβαια, όταν ακολουθείται μια τόσο εντυπωσιακή παρουσία, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να βάλεις την κατάσταση και να σε παρακολουθήσουν. Εκτιμώ πάρα πολύ την Κλεοπάτρα Τριανταφυλλίδου, την υποψήφια που έρχεται η καταγωγή από αυτά τα άλλα κόμματα. Να πω ότι μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Σαββίδης, άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τα θέματα της ενέργειας, της ΕΕ. Είναι ο κύριος Γιάννης Βαραβόπουλος, ο Περιφερειάρχης του κόμματος της και βεβαίως τα λοιπά στελέχη εδώ η νομαρχιακή μας ώρα. Λοιπόν, ποιο είναι το διακύβευμα, γιατί σε δύο εβδομάδες πάμε σε κάλπες. Καταρχήν να σας το πω έτσι, γιατί έξω δεν το αντιλαμβάνεται κανείς. Έχουμε εκλογές. Εκλογές σιωπηρές. Εκλογές τις οποίες δεν τις αισθάνεται κανείς. Θυμάμαι κάποτε όταν γινόταν εκλογές, δύο εβδομάδες πριν δεν μπορούσες να περπατήσεις τον δρόμο από πανό, κόσμο, συμμετοχή, σημαίες, ηχεία κλπ. Τώρα τις έχουν κάνει τελείως σιωπηρές και μην νομίζετε ότι αυτό είναι τυχαίο. Είναι και αυτό ένα επίτευγμα της νέας τάξης πραγμάτων, της παγκοσμιοποίησης, όλα μουλοκτά. Εμείς όμως με όλα τα αυτά και παρότι έχετε αντιληφθεί πλέον όλοι, τα ίδια έλεγα και πριν από λίγο η ιστορική ο Μητροπολίτη, ο οποίος δήλωσε, σας έβλεπα φανατικά, αλλά και δεν σας βλέπω τώρα. Και όμως βλέπω τώρα ότι είμαστε εκείνοι οι οποίοι κάναμε και κάνουμε σκληρή αντιπολίτευση στον κύριο Τσίπρα. Και ο κύριο Τσίπρας από όλα τα κανάλια της Ελλάδας εμάς φήμωσε και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι αρκούντος εκβιαστικός, κοινικός και θα μας βρει μπροστά. Είναι σίγουρο που θα μας βρει μπροστά. Ποιο είναι το διακύβευμα λοιπόν των εκλογών? Πρώτα πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε εάν ζούμε καλά με τη Μέρκελ, δηλαδή η Μέρκελ μας συμπεριφέρεται με σεβασμό, με εκτίμηση, δεν μας τσαλαπατάει τη ζωή μας. Και βλέπω, πέρα από τους πολίτες, δυστυχώς όλες οι πολιτικές ηγεσίες είναι, να πω μια λέξη προκλητική λίγο για να δώσω και τρίτο, κότες. Κότες, ξανάκια της κυρίας Μέρκελ. Βλέπω τον Μητσοτάκη, ο οποίος σκίζεται πιο πολύ να γίνει ο Βέμπερ πρόεδρος Ευρώπης, παρά να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Όταν λέμε για Βέμπερ, και θέλω να θυμίσω στην ομίλια του αδέρφου δημοσιογράφου, ότι επειδή ήμουνα το 4 επάνω και τα χρόνια ως αντιπρόεδρος των ευρωσκεπτικιστών, τους ξέρω όλους με τον μικρό τους όνομα. Έχετε υπόψη σας, Βέμπερ σημαίνει κρατηθείτε. Όχι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, 100 φορές χειρότερος από τον Σόιμπλε. 100! Και αυτό τον άνθρωπο του κουβαλάει στην πλάτη του Μητσοτάκη. Δηλαδή να δει τι. Προχτές μας έριξε τα Πάτριο. Τα πρώτα Πάτριο τα έριξε πριν καν εκλεγεί. Εις βάρος των οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, μικροεπιδομάτων θα μπορούσε να ανασάνει τον ελληνικό λαό. Θέλω να πω λοιπόν ότι η κυρία Μέρκελ τους ελέγχει όλους. Είδατε τι έγινε το Γενάρη. Η κυρία Μέρκελ που δεν έρχονταν στην Ελλάδα ποτέ, στις αντιφόρες, ήρθε για να χαϊδέψει λίγο τον Τσίπρα, καλό μου παιδί, εγώ είμαι πίσω σου, προχώρα το,
κάτω κτλ. Απολύτως της ανάγκη της Μάλτα. Μετά είναι ο άλλος, ο οποίος θα κάνει και μια προήδεια εδώ στην ευρύτερη περιοχή, ο κύριος Θοδωράκης, ο οποίος ανερυθίαστα είχε πει το καλοκαίρι του 2015 και ακούστε τα αυτά, γιατί θέλω να βγουν προς τα έξω, τα κουκουλώνει το σύστημα, αλλά να ακουστούν. Τότε λοιπόν ο Θοδωράκης είχε πει δημόσια εις τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν επάνω και προσπαθούσε να ισιώσει τις κουκουράδες που είχε κάνει ο Βαρουφάκης και ο ίδιος, και έλεγε ό,τι και να σου πούν, ό,τι και να σου ζητήσει Μέρκελ να το κάνει. Τα θυμάστε αυτά. Ό,τι και να. Δηλαδή, φέρτε τις γυναίκες σας επάνω. Ναι, λέει ο Θοδωράκης. Αυτή είναι. Τσανάκι σας λέω. Και μετά είναι εκείνος ο τύπος που τον είχαμε παλιά στην τηλεόραση, δεν ξέρω ποιοι παλιά θυμάστε, αν το θυμάστε, με τις πίτσες, με τους καφέδες, που τώρα πώς τον λένε, και με δύο τόπους. Όχι, αυτός τον άσχε. Και λέει, Λεβέντης. Ο Λεβέντης γυρίζει και λέει επίσημα, πριν πάμε στη Βουλή, πρέπει να περνάμε από τη γερμανική πρεσβεία να μας λένε τι πρέπει να λέμε. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι εργαλεία της Μέρκελ. Όποιον και ψηφίσετε από αυτούς, η Μέρκελ θα κάνει κουμάντο. Εμείς είμαστε οι μόνοι, επαναλαμβάνω, οι μόνοι που ποντάζουμε και ξέρουμε πολύ καλά τον ευρωσκεπτικισμό. Γεννήθηκε ο ευρωσκεπτικισμός από εμάς. Το 2004 δεν υπήρχε λέξη ή έννοια ευρωσκεπτικισμός. Έγινε από το Φάραντ, τον Άγγλο και εμένα ως αντιπρόεδρο. Μαζέψαμε 25 βουλευτές στους 732. Ανάμεσα σε αυτούς που μοιήσαμε στον ευρωσκεπτικισμό είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος σήμερα στην Ευρώπη, ο Ματέο Σαλβίνη. Εμείς τον φέραμε. Ακόμα η προσφόρηση είναι προς τον πρόσωπό μου, είναι κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε. Εμείς λοιπόν σκεφτόμαστε εντελώς διαφορετικά από όλους αυτούς. Πιστεύουμε, εάν δεχτούμε αυτά που λένε η Financial Times, ο όργανο οικονομικό της πολιτικής της Μέρκελ, ότι μπορεί να είμαστε 200 βουλευτές. Εάν λοιπόν είμαστε 200 βουλευτές, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μπορούμε για την Ελλάδα. Θα αποκλειστεί η κυρία Μέρκελ από αυτό το Imperium που έχει, να κάνει ό,τι θέλει και να διορίζει τον όποιον θέλει σε οποιαδήποτε θέση θέλει. Εάν λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε η Κλεοπάτρα, ξεφύγουμε από αυτή την Ευρώπη των τραπεζών που μας πλήγει και πάμε στην Ευρώπη των εθνών, που το κάθε κράτος θα είναι κυρίαρχο, θα αποφασίζουμε εμείς για το δικό μας κράτος, θα έχουμε δικιά μας εξωτερική πολιτική και όχι πολιτική που παγορεύεται από την κυρία Μέρκελ με συνέπεια στα 15 χρόνια να είναι η Μακεδονία και εδώ δεν ξέρω τι παράρτημα είναι. Αυτά δεν έγιναν. Αυτά δεν είναι η πραγματικότητα, δεν είναι η ιστορική πραγματικότητα, η φρέσκα. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε τη δικιά μας εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να ψηφίσετε με τα μανίας και να διαδώσετε με τα μανίας και να πείσετε με τα μανίας ότι ο ευρωσκεπτικισμός είναι η μόνη λύση για να υπάρξει μια Ελλάδα αξιοπρεπή. Μια Ελλάδα που να μην τρέπεται. Θα πω ορισμένα πράγματα. Θέλουμε να έχουμε κοινή υπουργό εξωτερικών και έχουμε μια Ιταλίδα τώρα. Πολύ ωραία. Με το Λουξεμβούργο, τι κοινό έχουμε εμείς. Το Λουξεμβούργο έχει σύνορα με Γαλλία, με Γερμανία, με Βέλγιο. Εμείς έχουμε με Αλβανούς, με Τούρκους, με Σκοπιανούς. Πείτε μας λοιπόν πώς μπορεί να έχουμε την ίδια κοινή εξωτερική πολιτική. Μα και εμείς αν είχαμε Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, θα είχαμε ανάγκη να έχουμε αγωνίες, να τρέχουμε, να πληρώνουμε σε εξοπλισμούς περισσότερα από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια πράγματα, γιατί συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα. Και το επόμενο ατύχημα, να το περιμένετε κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο, σύντομα, σύντομα, γιατί δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, δεν έχουμε την αυτάρκεια, αυτή την αυτάρκεια θέλω. Δεν θα με ακριβολήσω για να δώσω δυνατόν στους συναδέλφους να θέσουν τα ερωτήματά τους. Ξέρετε ότι όλες οι χώρες του κόσμου, όλες, η Ζιμπάμπουε,
Ελλά, η Σιλάκα, όλες οι χώρες λοιπόν, έχουν το ταμείο της χώρας στην κεντρική της τράπεζα. Εμείς είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο, η μόνη χώρα στον κόσμο, που το ταμείο του κράτους είναι στο Λουξεμβούργο. Και κάνει που θέλει η Γερμανία. Δηλαδή όλα τα δημόσια κτίρια, τα μεγάλα, τη Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα, όλα τα αεροδρόμια, όλα τα λιμάνια, ο ρηπτός πλούτος, ο ρηπτοθανάσιος πλούτος, όλα αυτά τα έχουμε χωρίσει εις τους Γερμανούς το ταμείο. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Τίποτα. Κι αν αύριο το πρωί βρεθεί ενέργεια, θα περνάει από τη Γερμανία και μετά σε εμάς. Έτσι, αυτά τα καταλάβετε καλά. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα έδωσε 13 αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και το τεράστιο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στους Γερμανούς. Ξέρετε ποιος είναι ιδιοκτήτης του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης και 12 άλλων μεγάλων αεροδρομίων της χώρας σε όλα τα νησιά? Ο κρατήδιον Ρινανία, που συνιστά τη Γερμανία να συμμετάλλα. Πώς το πήρε, σε ποια τιμή το πήρε? 1,5, 1 εκατό, 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια. Ερώτημα, τα άνοιξε, το ένα δις το άνοιξε? Όχι. Το έδωσε η Alpha Bank. Η Alpha Bank τις καταθέσεις τις δικές σας, τα υπόλοιπα δηλαδή, τα μάζεψε και έδωσε 300 εκατομμύρια εις το κρατήδιο της Ρινανίας και έδωσε προκαταβολή για να πάρει τα αεροδρόμια. Και τώρα από το σπατώσιμο και τα άλλα βγάζουν τα λεφτά. Χαρίσαμε δηλαδή 13 αεροδρόμια. Μήπως τώρα, και να με διαψεύσει εδώ ο πρόεδρος, δεν γίνεται η μεγαλύτερη απάτη? Εάν τολμήσουν και γίνει αυτή η απάτη, εγώ θα τους κυνηγήσω μέχρι την άλλη ζωή. Ο πρώην Πρωθυπουργός, Μέγας Μακρυχέλης, χάρισε τον ΟΠΑΠ στον φίλο του τον Μελισσανίδη και αυτός στους παρτενέρ του, τους Τσέχους. Ξέρετε πόσο πούλησε ο κύριος Σαμαράς τον ΟΠΑΠ? Ο ΟΠΑΠ λαχεία όλα, όλα. Τα κέρδη 2 ετών. Τα κέρδη 2 ετών. Χάρισε. Χάρισε, χάρισε. Τώρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας και χαρίζει εδώ την Κυβερνήτη εις τον κύριο Μικυλινέο. Δηλαδή, του δίνει με 20 εκατομμύρια, που αν χρειαστεί να πάρει και εγώ 30 διαμερίσματα τώρα στο Κολωνάκι, κοστίζουν όσο η Μελίτη να τρελαθεί. Χαρίζει. Σαφώς υπάρχουν αντιπαροχές άλλου είδους που δεν μπορώ να τις ξέρω, αλλά αντιπαροχές υπάρχουν. Είναι τρελό να δώσουμε για 20 εκατομμύρια. Θέλω να πω ότι οι υπόγειες διαδρομές γίνονται και με τους μεν και με τους δε. Σας λέω τρελό να παραδίδουμε την Ελλάδα σε όλους αυτούς τους κυνηγούς των κρατικών θησαυρών. Κάθε φορά ξεπετάγεται κι ένας. Όταν Μελισσανίδης, τώρα με την Ινέως, άλλοτε κάποιος άλλος. Και κάτω-κάτω μπορεί αυτοί να αποτελούν τα 2 μη, αλλά εμείς δεν είμαστε το 3ο μη. Ας το καταλάβουμε. Και θα αντισταθούμε και θα φωνάξουμε. Ιδίως γι' αυτό στη Μελίτη είμαι έξω, γιατί άλλο πεις είναι λαχεία και κέρδη, εδώ είναι ενέργεια. Και δεν μπορεί η χώρα να παραδοθεί. Μιλάμε για παράδοση της χώρας. Με αυτά με στη διάθεσή σας, αν έχετε κάποια ερώτηση. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε, Περιβολάρης λέγομαι, από το site Net1. Είπατε για εγκλήματα, είπατε για πάρα πολλά, είπατε και για το γράμμα μη. Έχουμε ένα γράμμα μη έτσι στην περιοχή μας, στη Μακεδονία. Δεν σας άκουσα να λέτε κάτι μέχρι στιγμής για το θέμα της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Είπα, για να το παραλάβω. Και είναι ένα ευχάριστο για μένα θέμα. Αυτό το θέμα που λύθηκε και από τα δύο κόμματα, η πώληση συγκαλική του
του ονόματος έγινε το 2008 από την κυρία Μπακογιάννη. Είχα βγει στην τηλεόραση, κύριε συνάδελφε, παραπέμπω στα πρακτικά, και είχα πει ότι το όραμα που συμφωνήσαμε για να τον χαλάσω είναι Βόρεια Μακεδονία, η εθνότητα μακεδονική και η γλώσσα μακεδονική. Ακριβώς τα ίδια, ακόμα ήρθε και έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τι έκανε στην ουσία. Άνοιξε τον τάφο και έριξε μέσα το πτώμα. Το πτώμα όμως το είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης, σε ένα θεωρητικά προνομιακό πεδίο όπως είναι αυτό, έκανε την πάπια όταν ο Τσίπρας τον προκαλούσε, έλα να μιλήσουμε, έλα να μιλήσουμε, έλα να μιλήσουμε. Να αποκαλύψω και τούτο, ότι όταν και το βράδυ στη Βουλή τον προκαλούσε και εκείνος είχε μείνει άφωνος και είχαν τρελαθεί οι δικοί του, εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Άδωνη που ήταν δίπλα του, αλλά δεν έπαιρνε το τηλέφωνο, για να του πω, να ανέβει τώρα και να απαντήσει. Δέχομαι την πρόκληση την Κυριακή 2 η ώρα να έρθει επάνω στο Σύνταγμα να ανταλλάξουμε απόψεις. Με 1 εκατομμύριο από κάτω κόσμο. Δηλαδή να τρέχει ο Τσίπρας και να μην φτάνει. Δεν ξέρει, είναι άπειρος και τον ταβώνει ο καταληψίας. Νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το έγκλημα που φτάνει. Επειδή καμιά φορά, σπανίως βέβαια, τρως και εσύ ψάρια, γιατί είχε ακριβήνει το Λιάνι. Έχει όμως τα ψάρια που τρως, δεν μπορεί να τα ψαρέψει πλέον Έλληνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας ξενίζουσε με τις θαλίδες, τις ελιές, τα μπέλια, φωνάζανε για τα μπέλια του σιγάρι, αλλά με τα δικά μας τα μπέλια. Φωνάζανε οι Ιταλοί για τις ελιές, όπως να λένε. Τώρα λοιπόν διαμαρτυρήθηκαν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί λοιπόν λένε ότι δεν φτάνουν τα ψάρια από τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί τα ψαρεύουν οι Έλληνες. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρτε από 1 εκατομμύριο ο καθένας και χαλάστε το. Τα καγιά, το γνωρίζει νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι. Τώρα λοιπόν στο λέω, οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να ψαρεύουν είναι οι Σκοπιανοί. Είναι υποχρέωση της συμβάσεως να ελιμενίζουν τα σκάφη. Έχουν δικαιώματα στο Αιγαίο και θα έχουν δικαιώματα και στα ευρήματα που θα βρούμε. Θα ψάξουμε εμείς δηλαδή με τους οποιουσδήποτε παρτενέρς και θα πάρουμε μερίδιο. Γιουλμπεκιάν δηλαδή, το 5%, ίσως και παραπάνω. Επομένως, να πω, είναι τόσο κατάπτυστη αυτή η συμφωνία που έχει ένα καλό από το, είναι, από το τι είναι κατάπτυστη, τι εννοώ. Είναι νεόντιο σύμβαση, όποιος είναι δικηγόρος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, εάν μια σύμβαση έχει όρους που εξυπηρετούν μόνο τη μία πλευρά και καθόλου την άλλη, λέγεται νεόντιος και εκπίπτει. Με αυτό το δεδομένο, εμείς θα πάμε το πολεμήσουμε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ξέρω πρόσωπα και πράγματα πάρα πολύ καλά. Η επόμενη ερώτηση που μου κάνουν είναι: υπάρχουν ελπίδες περισσότερες από το να μην κάνεις τίποτα. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω λίγο σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Προχθές ήταν η Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης εδώ. Ποιο? Η Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης. Ήταν στη Φλόρινα και συγκεκριμένα ήταν στις Πρέσπες, μιλώντας με εμάς. Και για τη συμφωνία, δηλαδή είπε ότι υπάρχουν. Η κυρία Χατζηγεωργίου. Ποιο? Χατζηγεωργίου. Αυτή που γράφει την ομπρέλα του Τσίπρα. Μα είπε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά οικονομικά ωφέλη για την Ελλάδα τη συμφωνία. Τεράστια, δεν βλέπω. Και δεύτερον, επειδή βρέθηκε και στις Πρέσπες και είδε και την συνοριακή διάβαση που ανοίγει, είπε ότι θα γεμίσουμε τουρίστες από τα Σκόπια. Εγώ θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά. Να το λέει κάποιος, ο Πόλος μου λέει στην πηγή έχατε Γεωργίου το πάνω. Όφελος έχεις να κάνεις ένα το λένε, η Ευρωπαίοι deal με κάποιον ισχυρότροπο σένα. Με κάποιον ο οποίος είναι εξυπόλυτος, τι θα του πάρεις. Δηλαδή είναι αστεία πράγμα. Οι μόνοι ωφελημένοι είναι οι Σκοπιανοί. Και θα το βρούμε μπροστά μας. Βέβαια, γνωρίζεις τώρα με βάση, με ξύνες να πούμε, γνωρίζεις ότι τα Σκόπια, η Βόρειος Μακεδονία για να ενωθούν τα αυτιά, έτσι, το Βόρειος Μακεδονία το εκφωνώ για να τσαντίζονται τα αυτιά. Μην το συνηθίσουμε να κλεβριζόμαστε λίγο. Είναι το μόνο κράτος που έχει διοκτήτη. Διοκτήτη, πόσες έχει στο σπίτι σου, πόσα εδώ έχει κάποιος στο ξενοδοχείο.
λέγεται Σόρος. Άκου τώρα να δεις πώς τραβάει η ιστορία. Οι μπουμπούνες της Αθήνας είχαν για 20 χρόνια διαπραγματευτεί τον κύριο Νίμιτς. Τον θυμάσαι? Ο κύριος Νίμιτς είναι ακόμα υπάλληλος του Σόρος. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης που κλείνει ο Ορμάν. Βάλαμε δηλαδή τον υπάλληλο του Σόρου να διαπραγματευτούμε ανάμεσα στον αφεντικό του και εμάς. Καταλαβαίνεις αυτό πώς λέγεται. Λοιπόν, το άλλο που επίσης θέλω να προσθέσω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επήγε στο Πανεπιστήμιο Ίστον του Τέξας, το οποίο χρηματοδοτείται από τον κύριο Σόρο, όπως και το Ίδρυμα Λεβί, το οποίο τον ανέδειξε. Δηλαδή, υπάρχει μια κλωστή που ενώνει όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας κάνει τον κύκλο του και ύστερα από μερικό καιρό θα είναι μια θλιβερή ανάμεση.